Φίλες και φίλοι προσκυνητές της Αγίας Γης, σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος του οδηπορικού μας, της προσπάθειας να γνωρίσουμε, έστω και νοερά, την ευλογημένη και αγιασμένη Γη. Εκεί που διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Αγίας Γραφής. Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και σε αυτό το δεύτερο, για όσους έχετε βρεθεί στην Αγία Γη, ευχόμαστε οι εικόνες που θα δείτε να είναι ένα ευχάριστο ενθύμιο και μια γλυκιά ανάμνηση του δικού σας προσκυνήματος. Για όλους εσάς όμως, που δεν έχετε γνωρίσει από κοντά αυτά τα μέρη, ευχόμαστε να μπορέσει η προσπάθειά μας να αγγίξει λίγο την ψυχή σας και να νιώσετε πως βρίσκεστε δίπλα στα Πανάγια προσκυνήματα. Στο πρώτο μέρος γνωρίσαμε την Ιερουσαλήμ και τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, αλλά και τα μοναστήρια που βρίσκονται γύρω από την Αγία Πόλη. Γνωρίσαμε ακόμα τη Βηθλεέμ και το Πάνσεπτο Σπήλαιο της Θείας Γεννήσεως. Στο δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε από το κάφημα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάβα, και θα μεταφερθούμε στις περιοχές της Γαλιλαίας, της Ιεριχούς και της Ιουδαϊκής Ερήμου. Έχοντας περάσει πολλές μέρες μελετώντας και προετοιμάζοντας το πρώτο μέρος και ακόμα περισσότερες για το δεύτερο, τώρα στο ξεκίνημά του ευχόμαστε η προσπάθειά μας να καρποφορήσει πνευματικά. Ελπίζουμε ο ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός να σταθεί αρρωγός μας και εσείς που τώρα παρακολουθείτε, ευχηθείτε για όλους μας. Εμείς ξεκινάμε με ευχαριστίες σε Αυτόν που αρμόζει και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση στον Τριαδικό Θεό μας. Ας είναι άξιο το προσκύνημά μας. Πρόκειται ίσως για το πιο αυστηρό και ασκητικό μοναστήρι της Ορθοδοξίας, που δίκαια θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε φαινόμενο μοναδικό σε ολόκληρη την εκκλησιαστική ιστορία. Δεν βρίσκεις εύκολα λόγια να το περιγράψεις. Και σίγουρα το προσκύνημα στην Αγία Γη είναι μισό χωρίς την επίσκεψη στη Λαύρα του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου. Βρίσκεται στην καρδιά της ερήμου, σε βραχώδη τόπο, χτισμένο στην πλαγιά ενός χυμάρου. Είναι άβατο για τις γυναίκες, σύμφωνα με τον κανόνα που ο ίδιος ο ιδρυτής του θέσπισε. Η ζωή του μοναστηριού στην έρημο και η πνευματική του παρουσία στον κόσμο ξεπερνά τα 1500 χρόνια. Όλα ξεκίνησαν από το μέγιστο θεοχαρίτωτο ασκητή Σάβα, που γεννήθηκε σε ένα χωριό της Καπαδοκίας από ευσεβείς γονείς. Από την παιδική του ακόμα ηλικία έζησε σε μοναστήρι και σύντομα ο πόθος του να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους τον οδήγησε στα Ιεροσόλυμα. Αφού πέρασε ακόμα αρκετά χρόνια με άσκηση, προσευχή και υπακοή κοντά στους μεγάλους ασκητές Αγίους της Ιουδαίας, σε ηλικία 40 ετών έφτασε στην έρημο για να ζήσει στο μικρό σπήλαιο απέναντι από το σημερινό μοναστήρι. Ήταν ήδη πρικισμένος με σπουδαία χαρίσματα από το Θεό και τα καλλιεργούσε με προσευχή και αγώνα ασταμάτητο.
Η αρετή και η Αγία Βιωτή του συγκέντρωσαν κοντά του τους πρώτους μοναχούς που πολύ ωφελούνταν από την παρουσία και την καθοδήγησή του. Με θαυμαστό τρόπο, ο Θεός του υπέδειξε το μέρος για να δημιουργήσει τη λαύρα του. Από τότε μέχρι σήμερα παραμένει ακριβώς στο ίδιο μέρος, στην πλαγιά του Χυμάρου. Ο Άγιος Σάββας δημιούργησε την πρώτη εκκλησία της Μονής σε ένα σπήλαιο που ήταν φυσικά διαμορφωμένο για τέτοιο σκοπό. Την αφιέρωσε στον Άγιο Νικόλαο, αλλά μέχρι σήμερα οι πατέρες την ονομάζουν Θεόκτιστο, χτισμένη, δηλαδή προετοιμασμένη από τον ίδιο το Θεό. Νιώθεις συγκίνηση απερίγραπτη όταν στέκεσαι στο χώρο αυτό. Συγκίνηση που μεγαλώνει βλέποντας τις δεκάδες κάρες των Αγίων που μαρτύρησαν στη Μονή κατά τις επιδρομές των κατακτητών της Αγίας Γης. Δίπλα στις λειψανοθήκες υπάρχει και το μεγάλο οστεοφυλάκιο με τα λείψανα των Αγιοσαββαϊτών Αγίων. Η παρουσία του Αγίου προσήλκησε πάρα πολλούς μοναχούς. Χρειαζόταν μεγαλύτερη εκκλησία για να χωράνε στις ακολουθίες. Αποτέλεσμα ήταν να χτίσει ο Άγιος την κεντρική εκκλησία της Μονής που την αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Αυτός ο ναός είναι μέχρι και σήμερα το σπίτι του και βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της Μονής. Ακριβώς στο μέσον της αυλής, απέναντι από την εκκλησία, βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, που καλύπτεται από μικρό κουβούκλιο. Οι πατέρες της Λαύρας και μαθητές του Αγίου, μετά την ουσιακή του κοίμηση, τον έθαψαν εκεί όπου είχε δει την στήλη φωτός όταν επρόκειτο να δημιουργήσει το μοναστήρι του. Ο Άγιος κοιμήθηκε το 533 σε ηλικία 94 ετών. Όταν λίγα χρόνια αργότερα άνοιξαν οι πατέρες τον τάφο του, βρήκαν το σκήνομά του άφθορο, όπως ακριβώς το είχαν ενταφιάσει. Αυτή ήταν μία ακόμα μεγάλη ευλογία του Θεού στον Άγιο που πέρασε όλη του σχεδόν τη ζωή αφιερωμένος στο δωρεοδότη Θεό μας. Από εκείνη τη στιγμή, το χαριτόβρητο σκήνομά του υπήρξε ο μεγαλύτερος θησαυρός της Μονής. Κατά τους επόμενους αιώνες, εξαιτίας των επιδρομών, έστειλαν το σκήνομα στην Κωνσταντινούπολη για να προστατευθεί. Από εκεί όμως το πήραν οι Καθολικοί και για πολλούς αιώνες παρέμενε στη Βενετία. Το 1965, με τις παρεμβάσεις του Αγίου, τις προσευχές των πατέρων και την ευλογία του Θεού, με κάθε λαμπρότητα, το σκήνομα του Αγίου επέστρεψε στο σπίτι του, στο μοναστήρι του, στην έρημο, και από τότε μέχρι σήμερα αναπαύεται μέσα στην εκκλησία της Μονής, στην εκκλησία που ο ίδιος ο Άγιος έχτισε.
ένα από τα πρώτα μεγάλα θαύματα που έγιναν ύστερα από προσευχή του Αγίου όταν δημιουργήθηκε το μοναστήρι, είναι αυτό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Στον Πύρινο ποταμό, δηλαδή στην περιοχή του σκληρού χυμάρου που είναι χτισμένο το μοναστήρι, δεν υπήρχε νερό. Ο Άγιος προσευχόταν παρακαλώντας το Θεό να δώσει λύση και κάποιο βράδυ άκουσε θόρυβο στην άκρη του χυμάρου από ένα γαϊδουράκι. Το επόμενο πρωινό ανακάλυψε ο Άγιος μία παράξενη πηγή. Από έναν βράχο έσταζε σταγόνα-σταγόνα καθαρό και πόσιμο νερό. Τι θαύμα πραγματικά! Και πόσο μεγάλη ευλογία από τον Άγιο. Μέχρι σήμερα, η ποσότητα του νερού, ασταμάτητα για 14 αιώνες, παραμένει πάντα η ίδια. Ούτε τον χειμώνα υπερχυλίζει, ούτε το καλοκαίρι στερεύει. Αυτό είναι το αγίασμα του Αγίου Σάβα, που στάζει από το βράχο στο υπόγειο μικρό σπήλαιο, κάτω από το μοναστήρι. Από την εποχή του Αγίου μέχρι και σήμερα, στο μοναστήρι έζησαν πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας. Άλλοι παρέμειναν με νηστεία, προσευχή και εγκράτεια και παρέδωσαν το πνεύμα τους ειρηνικά, ενώ άλλοι σφαγιάστηκαν και μαρτύρησαν για την πίστη τους. Πάντοτε το μοναστήρι υπήρξε πρόμαχος της Ορθοδοξίας και ο ίδιος ο Άγιος Σάβας βρέθηκε 2 φορές στην Κωνσταντινούπολη για να υποστηρίξει την ακρίβεια της πίστεως εναντί των αιρετικών δοξασιών. Ένας από τους Αγίους που έζησαν στη Λαύρα είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που ήταν ευγενικής καταγωγής, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Δαμασκό της Συρίας. Ιδιαίτερα μορφωμένος και καλλιεργημένος, κατήχε θέση συμβούλου δίπλα στον Άραβα Χαλίφη της περιοχής. Όταν κάποτε συκοφαντήθηκε άδικα και του έκοψαν το δεξί του χέρι για τιμωρία, ο ταπεινός Ιωάννης προσευχήθηκε στην Παναγία, η οποία το αποκατέστησε θαυματουργικά. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο Άγιος έφυγε από τη Δαμασκό και ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, όπου έμεινε μακριά από μεγαλεία και τιμές, με υπακοή, άσκηση και ταπείνωση, στο μικρό σπήλαιο που μέχρι σήμερα βρίσκεται μέσα στη Μονή. Στον τόπο αυτό, ο Άγιος έγραψε τα κορυφαία του έργα, συστηματοποίησε την μελέτη των κειμένων των Αγίων μας, έγραψε πολλούς κανόνες για μεγάλες εορτές και Αγίους και χάρισε στην Εκκλησία μας τους 8 ήχους της βυζαντινής μας μουσικής. Στον Άγιο οφείλουμε τον αναστάσιμο κανόνα, αλλά και την υπέροχη και παρηγορητική εξόδιο ακολουθία. Κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα και δίπλα στη μικρή σπηλιά που ποτίστηκε με τις προσευχές του, βρίσκεται ο τάφος του. Το ιερό του λείψανο παραμένει κρυμμένο μέσα στη Μονή, σε άγνωστο ακόμα μέρος, μέχρι να επιτρέψει ο Θεός τη φανέρωσή του. Είναι αδύνατον να περιγράψεις και να μεταφέρεις την ευωδία του αγιασμένου αυτού τόπου. Δεν βρίσκεις λόγια να πεις για αυτά που βλέπεις μέσα στη Μονή, μα κυρίως για αυτά που αισθάνεσαι. Νομίζεις πραγματικά που συνεχώς γύρω σου υπάρχουν Άγιοι. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Το μοναστήρι μας ακολουθεί απαρέγκλιτα τους κανόνες που ο Άγιος Σάββας όρισε. Αυστηρό άβατο για τις γυναίκες, πολύ ωραίες καθημερινές ακολουθίες, πιστή τήρηση της νηστείας, μία φορά μόνο την ημέρα γεύμα και καθημερινό πρόγραμμα διακονημάτων. Μέχρι σήμερα, το μοναστήρι δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε παροχή νερού,
ούτε καμία άλλη άνεση ή ευκολία. Έχει όμως δεκάδες Αγίους προστάτες και έναν ακούραστο και ακίμητο ηγούμενο. Εξαιτίας αυτού του ηγουμένου, το μοναστήρι είναι το μοναδικό στην Αγία Γη που παρόλες τις καταστροφικές επιδρομές, τις λαιλασίες και τις σφαγές, δεν ερήμωσε ποτέ. Σύμφωνα με τον βιογράφο του, αλλά και τις ασταμάτητες καθημερινές παρεμβάσεις του, ο ηγούμενος αυτός, ο Άγιος Σάββας, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται. Καθημερινά επιτελεί δεκάδες θαύματα σε όσους με πίστη τον επικαλούνται. Είναι Άγιος Προστάτης κατά του καρκίνου, ενώ πολλά άτεκνα ζευγάρια έχουν αποκτήσει παιδί με την ευλογία του. Λαμβάνουν φυλαράκια της Φοινικιάς που ο ίδιος ο Άγιος είχε φυτέψει στο μοναστήρι όσο ζούσε και με κατάλληλη προετοιμασία και πίστη το θαύμα πραγματοποιείται. Κάθε φορά που οι προσκυνητές ολοκληρώνουν την επίσκεψή τους στο μοναστήρι, πραγματικά δεν θέλουν να φύγουν. Όχι μόνο οι άνδρες, μα και οι γυναίκες που με υπομονή έχουν σταθεί έξω από την Ιερά Λαύρα του Οσίου Πατρός ημών Σάββα του Υγειασμένου. Το οδηπορικό μας συνεχίζεται στο βόρειο τμήμα του σημερινού Ισραήλ, στην περιοχή της Γαλιλαίας. Πρόκειται για το πιο έφορο μέρος ολόκληρης της Αγίας Γης, πραγματική γη της Επαγγελίας. Σχεδόν ολόκληρη η Γαλιλαία είναι μια καταπράσινη πεδιάδα. Χαίρεσαι να την κοιτάζεις, αφήνοντας το βλέμμα να ξεκουράζεται. Η πρώτη μας στάση θα γίνει σε μια μεγάλη πόλη που υπάρχει από την εποχή της Καινής Διαθήκης και αναφέρεται σε αυτήν. Τότε ήταν ένα μικρό και άσημο χωριό. Σε αυτό είχε το εργαστήριο και το σπιτικό του ο Άγιος Ιωσήφ, ο Μνήστορ, και ζούσε μαζί με την Παναγία μας. Κάποια μέρα απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού προς Μαριάμ και εισελθόν προς αυτήν είπε «Χαίρε και χαριτωμένη». Κατά την παράδοσή μας, η Παναγία βρισκόταν δίπλα σε μία πηγή όταν δέχτηκε αυτήν την απρόσμενη επίσκεψη. Η πηγή ρέει μέχρι σήμερα τα νερά της σε ημιυπόγειο παρεκκλήσιο μέσα στη μεγάλη εκκλησία του Ευαγγελισμού. Στεκόμαστε μπροστά στο σημείο που ξεκίνησε τη σωτηρία ημών των κεφάλαιων και έγινε η φανέρωση του απαιώνος μυστηρίου. Μπροστά στον τόπο που η Παρθένος Μαρία, η νέα Εύα της Εκκλησίας μας, δεν παρακούει, αλλά υπακούει στο ευχάριστο μήνυμα που της φέρνει ο Γαβριήλ και αποδέχεται την ιερή της αποστολή. «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου». Την ώρα εκείνη, την απερίγραπτη και φοβερή, την σωτήρια ώρα του ανθρώπινου γένους, το Άγιο Πνεύμα επήλθε και η δύναμη του Υψίστου επισκίασε τη Θεοτόκο. Ήταν η στιγμή που στα σπλάχνα της Παναγίας σαρκωνόταν ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Οι προσκυνητές συνηθίζουν να παίρνουν ως ευλογία το νερό της πηγής που ρέει από τότε ασταμάτητα, ενώ θεωρείται ιαματικό. Η παράδοση για τον τόπο του Ευαγγελισμού είναι τόσο παλαιά όσο και η πρώτη εκκλησία που φτιάχτηκε στο μέρος της πηγής και που καταστράφηκε στο πέρασμα των αιώνων.
Μετά τη γέννηση του Κυρίου μας, γνωρίζουμε από το Ευαγγέλιο ότι ο Άγιος Ιωσήφ παρέλαβε την Παναγία μας και το Θείο Βρέφος και έφυγαν μακριά για να γλιτώσουν από την οργή του Ηρώδη. Όταν πέρασε ο κίνδυνος, υπέστρεψαν εις την Γαλιλαίαν, όπου ο Κύριός μας μεγάλωνε κοντά στον Ιωσήφ και την Παναγία μητέρα του, υπακούοντας αυτούς. Αυτή είναι η πατρίδα του Κυρίου μας, η πόλη στην οποία οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων δεν είχαν καμία υπόλοιψη. Από την πόλη αυτή, ο Κύριός μας έλαβε την προσωνυμία Ναζωραίος. Από την πόλη, κοιτάζεις τα γεμάτα κίνηση και ζωή δρομάκια της και αναλογίζεσαι πως κάπου εδώ θα πρέπει να μεγάλωσε και ο ίδιος ο Κύριος σαν παιδί. Η πόλη σήμερα έχει ανάμεικτο πληθυσμό με μεγάλη αραβόφωνη ορθόδοξη κοινότητα και αποτελεί την έδρα της Μητροπόλεως Ναζαρέτ. Ο ναός που βρίσκεται στο Επισκοπείο είναι χτισμένος, σύμφωνα με την παράδοση, στο χώρο της αρχαίας συναγωγής, στην οποία είχε κηρύξει ο Κύριός μας. Σε μικρή απόσταση από τη Ναζαρέτ βρίσκεται μία πόλη γνωστή από τα χρόνια του Χριστού. Το καιρό εκείνο γάμωσε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας. Και ήταν η Παναγία μας εκεί, αλλά και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού. Όλοι γνωρίζουν την Ευαγγελική περικοπή και φτάνοντας στην περιοχή της Γαλιλαίας, περιμένουν να δουν με τα μάτια τους το ευλογημένο μέρος όπου έγινε εκείνος ο μοναδικός γάμος. Πραγματικά μοναδικός, αφού είχε καλεσμένο τον Κύριο και Θεό μας. Σήμερα στην Κανά, στη μικρή αυτή πόλη, υπάρχει όμορφο ελληνορθόδοξο μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Η εκκλησία της Μονής είναι χτισμένη στον τόπο όπου γινόταν εκείνος ο γάμος. Μέσα στην εκκλησία σώζονται μέχρι τις μέρες μας δύο από τις 6 λίθινες ιδρίες. Ήταν μεγάλα πιθάρια, λαξευμένα σε πέτρα, που τα χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της εποχής για να καθαρίζονται όταν έμπαιναν σπίτι τους. Αυτές τις ιδρίες, σύμφωνα με την παράδοση, ζήτησε ο Κύριος να γεμίσουν με νερό και αμέσως έγινε το μεγάλο θαύμα. Το νερό μετατράπηκε σε κρασί εύγευστο, σε καλό ίνο. Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού. Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα του Κυρίου μας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε την ανεπανάληπτη δράση του, κηρύσσοντας και θαυματουργώντας. Ο γαμπρός του γάμου ακολούθησε τον υψηλό του προσκεκλημένο και έγινε ένας από τους 12 μαθητές του. Ήταν ο Άγιος Σίμων ο Ζηλωτής, ο Κανανίτης. Μέσα στο ναό υπάρχει ένα τμήμα από το Άγιο Λείψανό του σε ειδικά διαμορφωμένο προσκυνητάρι. Συχνά στην εκκλησία της Μονής έρχονται ζευγάρια από διάφορα μέρη του κόσμου για να τελέσουν το γάμο τους, θέλοντας να νιώσουν
μία επιπλέον ιδιαίτερη ευλογία. Σήμερα το μοναστήρι επιτελεί έργο πνευματικής οικοδόμησης του μικρού αραβόφωνου ορθόδοξου ποιμνίου που ζει στην πόλη και χρησιμοποιεί το ναό ως ενοριακό. Πιο γλυκές και συγκινητικές στιγμές που βιώνει ο προσκυνητής της Αγίας Γης είναι όταν αντικρίζει και στη συνέχεια ανεβαίνει εις όρος υψηλών, όπως είχε ανέβει και ο Κύριος με τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Είναι πράγματι το πιο ψηλό βουνό της περιοχής, με σχήμα κονικό, και δεσπόζει στη γύρω πεδιάδα. Από μόνο του ευχάριστο στη θέα, ενώ η θέα από την κορυφή του είναι απολύτως εντυπωσιακή. Αυτό είναι το μέρος στο οποίο, λίγο καιρό πριν το πάθος του, ο Κύριος έλαμψε μπροστά στους τρεις μαθητές, δείχνοντάς τους, καθώς ιδύναντο, όσο άντεχαν και μπορούσαν, δηλαδή ανθρωπίνως, τη δόξα του. Αυτό είναι το χαριέστατον, το θείον όρος της μεταμορφώσεως. Εδώ έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια αυτού έγιναν το λευκά ως το φως. Εδώ εμφανίστηκαν δύο μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μωυσής και ο Ηλίας, και συνομιλούσαν μαζί του. Και εμφανίστηκε φωτεινή νεφέλη, και από αυτήν ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατρός που επιβεβαίωνε την θεότητα του Υιού. Μα δεν υπάρχουν λόγια ικανά να αποδώσουν τη φανέρωση του Θεού μας στο μέρος αυτό, στο πραγματικά θεοβάδιστο όρο Σταβόρ. Μετεμορφώθης εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξας τις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δυνάντων, λάμψον και ημίν της αμαρτώλης το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκουμ φωτοδότα δόξα. Η Αγία Ελένη έχτισε την πρώτη εκκλησία στην κορυφή του βουνού, ενώ κατά τους επόμενους αιώνες υπήρξαν τρεις ναοί, σύμφωνα με τις τρεις σκηνές που είχε προτείνει ο Πέτρος να φτιάξουν οι μαθητές. Οι επιδρομές όμως των διαφόρων κατακτητών προκάλεσαν ανεπανόρθωτες ζημιές και για πολλούς αιώνες στην κορυφή του βουνού υπήρχαν μόνο χαλάσματα. Σήμερα, στο μικρό πλάτωμα της κορυφής υπάρχει μεγαλοπρεπές μοναστήρι. Ο ναός του είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια του παλαιού πρώτου ναού. Είναι πρόσφατα αγιογραφημένος με μοναδικές και πρωτότυπες παραστάσεις και χωρίς καμία υπερβολή αστράφτη, αποτυπώνοντας με τον τρόπο αυτό τη δόξα του λυτρωτή μας. Στην κόγχη του ιερού υπάρχει η εικόνα της μεταμορφώσεως. Και σήμερα, μπροστά από το τέμπλο, είναι τοποθετημένο
ένα τμήμα από πέτρα που τους προηγούμενους αιώνες βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα. Από το βράχο, στον οποίο κατά την παράδοση στεκόταν ο Κύριος μας εκείνη τη λαμπρή και ένδοξη ώρα. Σε ένα ξύλινο προσκυνητάρι της εκκλησίας υπάρχει μία απλή, ασπρόμαυρη, χάρτινη εικόνα της Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον. Τη δεκαετία του 60 έφτασε με θαυμαστό τρόπο μέσω θαλάσσης στα παράλια της Αγίας Γης. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο όρος Θαβόρ και έχει επιτελέσει δεκάδες θαύματα σε όσους με πίστη παρακαλούν την Παναγία μας μπροστά στην εικόνα αυτή. Φτάνει η στιγμή της αναχώρησης από το ευλογημένο αυτό μέρος, νιώθεις απροθυμία να το αποχαιρετήσεις. Η σκέψη προσπαθεί να συνδυάσει όσα τα μάτια βλέπουν, την ώρα της μεταμορφώσεως. Με ψυχή πλημμυρισμένη ευγνωμοσύνη προς το Θεό, ο προσκυνητής θέλει αυθόρμητα να ψελίσει. «Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Υπάρχει άραγε περιοχή που να άκουσε περισσότερα θεία κηρύγματα, που να είδε περισσότερα σημεία θαυμαστά και που να απόλαυσε περισσότερο την επίγεια παρουσία του Κυρίου μας από τη θάλασσα της Γαλιλαίας. Την ονομάζουν θάλασσα λόγω του μεγέθους της, μα στην πραγματικότητα πρόκειται για λίμνη. Περίπου 200 μέτρα χαμηλότερα από την επιφάνεια της Μεσογείου, με δεκάδες λόφους ολόγυρά της, αυτή είναι η λίμνη Γενισαρέτ. Πρόκειται για τοπίο ιδυλιακό που σκορπίζει γαλήνη και κατάνοιξη. Δικαίως χαρακτηρίζεται η περιοχή ως αυτή που ανθρωπίνως αγάπησε ιδιαίτερα ο Κύριος. Εδώ ήταν ψαράδες ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης αλλά και ο Ανδρέας που πρώτος από όλους δέχτηκε την κλίση «Δε φταίω πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων» και εγκατέλειψαν τα δίχτυα τους και τον ακολούθησαν. Τη λίμνη αυτή πολλές φορές διέπλευσε ο Κύριος. Κάποτε ήταν με τους μαθητές μέσα σε βάρκα όταν ξέσπασε μεγάλη τρικυμία. Οι μαθητές, φοβισμένοι, τον ξύπνησαν και ο Κύριος επετίμησε το ανέμο και έγινε το γαλήνι. Κάποια άλλη φορά, ξημερώματα, οι μαθητές ήταν μέσα σε βάρκα και ο Κύριος έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης. Ο Πέτρος περπάτησε και αυτός πάνω στα κύματα ως τη στιγμή που δίλιασε και άρχισε να βουλιάζει για να τον σώσει τελικά ο Ιησούς και να του πει «Ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας», αλλά και τα γύρω υψώματα, πόσα θα μπορούσαν να διηγηθούν. Σε κάποιον από τους λόφους αυτούς εκφώνησε ο Κύριος την ανεπανάληπτη επί του όρους ομιλία. Στην πλαγιά κάποιου άλλου χόρτασε τους 5.000 άνδρες. Σχεδόν τα μισά από τα περιστατικά που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη εδώ κάπου διαδραματίστηκαν. Και όταν κάποιος του αναλογίζεται αυτό,
τα μάτια βουρκώνουν από συγκίνηση. Αυτή είναι η ευλογημένη περιοχή της θάλασσας της Γαλιλαίας. Την εποχή του Χριστού, η Καπερναούμ, η παραθαλασσία, ήταν σπουδαία. Ήταν το χωριό των συνόρων, χτισμένη στην άκρη σχεδόν του βασιλείου, δίπλα στη λίμνη. Στην πόλη αυτή πέρασε μεγάλο διάστημα ο Κύριος, αφού αποτελούσε το επίκεντρο της δημόσιας δράσης του. Μα για την αχαριστία και την αγνωμοσύνη των κατοίκων της, δέχτηκε μία φοβερή προφητεία από τον Κύριο για το άδοξο τέλος της. Μέχρι σήμερα προκαλεί θαυμασμό και απορία το γεγονός ότι αυτή η σπουδαία πόλη καταστράφηκε, ερήμωσε και δεν οικοδομήθηκε ποτέ ξανά. Μόνο λιγοστά ερείπια από εκείνη την εποχή σώζονται πλέον. Εκεί που άλλοτε υπήρχε η ξακουστή Καπερναούμ, οι προσκυνητές σήμερα συναντούν ένα και μοναδικό οικοδόμημα. Την Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη λίμνη και ξεχωρίζει με τον ιδιαίτερο ναό της με τους κόκκινους τρούλους του. Η παράδοση αναφέρει ότι στο μέρος αυτό υπήρχε το σπίτι στο οποίο δίδασκε ο Κύριος και είχαν συγκεντρωθεί πολλοί να τον ακούσουν. Και έρχονται προς αυτόν παραλυτικών φέροντες, αλλά επειδή ήταν αδύνατον να πλησιάσουν, αφαίρεσαν τη στέγη και κατέβασαν το κρεβάτι με τον ασθενή μπροστά στον Κύριο, ο οποίος τον θεράπευσε θαυματουργικά. Όχι πολύ μακριά από την περιοχή της Καπερναούμ βρίσκεται η μεγαλύτερη από τις πόλεις που είναι χτισμένες στις όχθες της λίμνης, η Τιβεριάδα. Πρόκειται για παλαιά πόλη που οικοδομήθηκε προς τιμήν του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβέριου, στον οποίο οφείλει και το όνομά της. Σήμερα είναι μια όμορφη εβραϊκή μεγαλούπολη, απλωμένη σε πλαγιές, χτισμένη αμφιθεατρικά να αντικρίζει τη λίμνη. Αποτελεί πόλο έλξης τουριστών, γι' αυτό και σχεδόν παντού υπάρχουν δεκάδες πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες. Για την ακρίβεια, το μόνο τμήμα της όχθης στο οποίο δεν έχει αναπτυχθεί τουριστική επιχείρηση είναι αυτό που καταλαμβάνει η Ελληνοορθόδοξη Μονή των Αγίων Αποστόλων. Είναι ένα μεγάλο και όμορφο μοναστήρι, χτισμένο σαν κάστρο πάνω στη λίμνη. Αφιερώθηκε στους Αγίους Αποστόλους, γιατί εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, εφανέρωσε εαυτόν πάλιν ο Ιησούς τις μαθητές επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Ήταν μία από τις εμφανίσεις που έγιναν μετά την Ανάστασή του. Σκοτάδι και βρισκόμαστε στην περιοχή αυτή. Η συγκίνησή μας κορυφώνεται διαβάζοντας το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Οι μαθητές είχαν βγει για ψάρεμα, αλλά εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Το πρωινό όμως στην ακτή τους περίμενε ο Κύριος χωρίς να τον έχουν αναγνωρίσει. Όταν ζήτησε κάτι φαγόσιμο και εκείνοι δεν είχαν, τους προέτρεψε να ρίξουν τα δίχτυα τους από το δεξιό μέρος του πλοίου. Και αμέσως το θαύμα συνέβη.
Τα δίχτυα γέμισαν με τόσα ψάρια που με δυσκολία τα συγκράτησαν οι μαθητές. Όταν πια βγήκαν στην ακτή, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Στο μέρος όπου υπήρχαν τα αναμένα κάρβουνα με το ψάρι και το ψωμί, εκεί όπου, έχοντας αναγνωρίσει πια τον Κύριο, γευμάτισαν οι μαθητές, βρίσκεται σήμερα ο υπόγειος ναός της Μονής. Έτσι διασώζει η παράδοση το μέρος αυτό. Τι ευλογημένη ώρα! Ποια συναισθήματα άραγε να γέμισαν οι ψυχές εκείνων των ψαράδων, βλέποντας ξανά τον αγαπημένο τους διδάσκαλο μετά την Ανάστασή του. Στο μικρό πύργο της Μονής υπάρχει όμορφο ολοστρόγγυλο εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, προσεγμένα αγιογραφημένο και άκρος κατανυκτικό. Καθώς ολοκληρώνεις το προσκύνημα στο μοναστήρι, είναι η ώρα που μπορείς να αναλογιστείς τις δυσκολίες. Βρίσκεται μέσα στην πόλη, μα συχνά έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση. Πολλά συμφέροντα θα ήθελαν να ερημώσει για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Είναι η στιγμή που η συγκίνηση γίνεται προσευχή. Προσευχή για το Πατριαρχείο μας και τους λιγοστούς, μα ηρωικούς πατέρες που διακονούν στην Αγία Γη. Σαν φόρο ελάχιστης τιμής, οφείλουμε, έστω και φωτογραφικά, να προσκυνήσουμε στη Σαμάρια, στην αρχαία πόλη της Σιχέμ, τη σημερινή αραβική Νάμπλους. Εδώ υπάρχει σπουδαίο ελληνορθόδοξο μοναστήρι, που δυστυχώς, λόγω των συνθήκων, δύσκολα μπορούν να το επισκεφθούν οι προσκυνητές. Η μεγάλη εκκλησία, που ολοκληρώθηκε το 2007, σκεπάζει το υπόγειο παρεκκλήσιο στο οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα με άφθονο νερό το φρέαρ του Ιακώβου. Το πηγάδι που κατά την παράδοση άνοιξε την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ο Ιακώβ. Δίπλα στο πηγάδι αυτό έγινε η συνάντηση του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα και ακολούθησε ο αποκαλυπτικός διάλογος. Στο μέρος αυτό βρήκε μαρτυρικό τέλος ο μακαριστός ηγούμενος του προσκυνήματος Γέροντας Φιλούμενος το 1979. Είναι το προσκύνημα που με τη χάρη του Θεού μας, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, δεν ερήμωσε. Προσδόξαν του Αγίου ονόματός του. Υπήρξε από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους αρχικά καταφύγιο για τους διοκόμενους χριστιανούς. Στη συνέχεια όμως τόπος άσκησης, αγώνα και προσευχής για ερημίτες, ασκητές και μοναχούς. Για όσους δηλαδή ήθελαν να αφιερωθούν ολοκληρωτικά στο Θεό μας, ακολουθώντας το ίδιο το δικό του παράδειγμα. Ο μοναχισμός γεννήθηκε στην Αίγυπτο, μα τελειοποιήθηκε στην ευλογημένη γη της Παλαιστίνης. Άλλωστε, η περιοχή προσφέρει τεράστιες ερημικές εκτάσεις, με ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες, αλλά και ένα επιπλέον προνόμιο. Βρίσκεται δίπλα στους τόπους που σχετίζονται με την επίγεια ζωή του Θεού μας.
Ιουδαίας υπήρξε για πολλούς αιώνες η πιο πολυπληθής περιοχή της Αγίας Γης. Δημιουργήθηκαν δεκάδες μεγάλα μοναστήρια από μεγάλους Αγίους που το παράδειγμά τους προσήλκυε ακόμα περισσότερους μοναχούς κοντά τους. Υπήρχαν λοιπόν μοναστήρια, λαύρες και κοινόβια με εκατοντάδες και χιλιάδες πατέρες, αλλά και σκήτες μικρές ή μεγαλύτερες και χιλιάδες ερημητήρια μέσα σε σπηλιές. Στην ερημική περιοχή του Χοτζεβά, από νωρίς δημιουργήθηκαν πυρήνες ασκητών και αναχωρητών και με το πέρασμα του χρόνου αναπτύχθηκε μοναστήρι που αφιερώθηκε στην Παναγία μας. Δεν υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες για την ίδρυσή του, που πρέπει να έγινε κατά τον 5ο αιώνα. Αφιερώθηκε στη γέννηση της Θεοτόκου, γιατί στο χώρο αυτό υπήρχε σπήλαιο, που σώζεται μέχρι σήμερα, στο οποίο παρέμεινε για 40 μερόνυχτα με νηστεία και προσευχή ο Άγιος Ιωακείμ, ο πατέρας της Παναγίας. Εδώ παρακαλούσε το Θεό να του χαρίσει παιδί, αφού αυτός με τη σύζυγό του Άννα δεν είχαν. Επειδή έλαβε από το Θεό μας αυτό που ζήτησε, αφιέρωσαν στη συνέχεια οι πατέρες την πρώτη εκκλησία, αλλά και ολόκληρο το μοναστήρι στο δώρο αυτό, τη γέννηση της Θεοτόκου. Σε σπουδαία πνευματική παρουσία με την έλευση του Αγίου Ιωάννου από την Αίγυπτο. Αλλά η μεγάλη της ακμή ήλθε τον 6ο αιώνα με την παρουσία του Αγίου Γεωργίου που καταγόταν από την Κύπρο και ονομάστηκε από την περιοχή της μονής αυτής Χοτζεβίτης. Μέχρι σήμερα ο τάφος του βρίσκεται στο ιερό του μικρού παρεκκλησίου της μονής. Ο Άγιος, με την ταπείνωση, την αγάπη και τα χαρίσματά του, ανέπτυξε το μοναστήρι μέσα στη χαράδρα του Χυμάρου, που ρέει καθαρό και άφθονο νερό. Το σημερινό μοναστήρι είναι χτισμένο πάνω στα ερείπια της παλαιάς μονής, ενώ υπάρχουν εμφανή ίχνη από τις κατασκευές των προηγούμενων αιώνων σε διάφορα τμήματα της χαράδρας. Αυτή η χαράδρα ήταν γεμάτη με ασκηταριά που ξεχωρίζουν ακόμα. Εδώ κοιμήθηκε το 1960 σε ένα από αυτά ένας ταπεινός ασκητής από τη Ρουμανία. Όταν 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν τον τάφο του που υπήρχε στο σπήλαιο που έζησε, βρήκαν το σκήνομά του ολόσωμο και άφθορο να ευωδιάζει. Πρόκειται για τον Όσιο Ιωάννη τον Νέο, το Ρουμάνο. Το σκήνομά του βρίσκεται στο μικρό παρεκκλήσιο της μονής και φυλάσσεται σε νέα λάρνακα. Στο ίδιο σπήλαιο που προσευχήθηκε ο Άγιος Ιωακείμ είχε μείνει αρκετούς αιώνες νωρίτερα ένας κορυφαίος προφήτης. Ο Θεός
τον οδήγησε σε αυτό το ερημικό μέρος για να γλιτώσει από την οργή των ασεβών βασιλέων που ήθελαν να τον σκοτώσουν. Εδώ έμεινε για σχεδόν 3 χρόνια ο προφήτης Ηλίας και ο Θεός καθημερινά του έστελνε τροφή με έναν κόρακα, ενώ έπινε νερό από το χύμαρο που ρέει ακόμα μπροστά από το σημερινό μοναστήρι. Η περιοχή που βρίσκεται το μοναστήρι χαρακτηρίζεται από αγριότητα με ξηρό και θερμό κλίμα. Για να φτάσει κάποιος εδώ πρέπει να πεζοπορήσει αρκετή ώρα μέσα στη χαράδρα, αλλά σίγουρα ο κόπος αξίζει. Η ανταμοιβή είναι η μεγάλη ευλογία που θα λάβει από έναν τόσο αγιασμένο τόπο, ποτισμένο με τα δάκρυα και τις προσευχές χιλιάδων μοναχών και εκατοντάδων Αγίων της Εκκλησίας μας. Ο Κύριος μας, μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, ανοίχθη εις την έρημον, νηστεύσας ημέρας 40 και νύκτας 40. Με την ανάπτυξη του μοναχισμού δημιουργήθηκε έντονη παράδοση σχετικά με την παραμονή του Κυρίου στην έρημο. Εκεί που μας παρέδωσε την νηστεία, που σε συνδυασμό με την προσευχή είναι τα δικά μας πανίσχυρα όπλα στον πνευματικό αγώνα. Όχι μακριά από τον Ιορδάνη ποταμό υπήρχε απόκρημνο βραχώδες βουνό στο οποίο άρχισαν να συγκεντρώνονται κάποιοι αναχωρητές για να ασκηθούν στον τόπο της ανθρώπινης και σωματικής προετοιμασίας του Θεού μας. Στον τόπο που ο πειρασμός εμφανίστηκε για να δοκιμάσει ακόμα και τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Ιησού. Σήμερα, στο μέρος αυτό, βρίσκεται ένα μεγάλο ελληνορθόδοξο μοναστήρι, στην κυριολεξία, χτισμένο στην άκρη των απότομων βράχων. Με πολύ κόπο και βάσανα, δημιουργήθηκε εκεί και τον προηγούμενο αιώνα έλαβε την τελική του μορφή. Για να φτάσει ο προσκυνητής στην είσοδο της μονής, πρέπει να ανηφορήσει στο μονοπάτι κάτω από τον καυτό ήλιο. Ο κόπος όμως είναι ελάχιστος μπροστά στο μέγεθος των θαυμαστών γεγονότων που έγιναν εδώ. Το βουνό, όπως και το μοναστήρι, ονομάζεται Σαραντάριο από τις 40 μέρες και νύχτες που πέρασε εδώ ο Χριστός. Περπατώντας στον κεντρικό διάδρομο της μονής, με τα βράχια να στέκονται απειλητικά, έτοιμα να γκρεμιστούν, η σκέψη πάει σε εκείνα τα χρόνια. Ο ίδιος ο Θεός, ο Δημιουργός του κόσμου όλου, να παραμένει εδώ με νηστεία και προσευχή και ο φθονερός πονηρός να τον πειράζει. Ο προσκυνητής αυτού του τόπου αυθόρμητα δοξάζει το Θεό για όσα έκανε και υπέμεινε για τη δική μας σωτηρία. Η κεντρική εκκλησία της Μονής είναι αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και έχει δημιουργηθεί μέσα σε φυσικό σπήλαιο όπως και όλοι οι χώροι του μοναστηριού. Λίγα σκαλοπάτια ψηλότερα υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσιο που διατηρεί κάτω από την Αγία Τράπεζα ένα τμήμα βράχου. Σε αυτόν το βράχο, λέει η παράδοση, καθόταν ο Κύριος όταν δέχτηκε τους πειρασμούς. Εδώ τους κατανίκησε και μας δίδαξε ότι μπορούμε να ζήσουμε
ούκ επάρτο μόνο, και ότι θα πρέπει ο καθένας από μας να προσέχει, ώστε Κύριον και Θεόν προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Στο βουνό αυτό, όταν ο Χριστός μας κατανίκησε τους πειρασμούς, εμφανίστηκαν άγγελοι και διεικόνουν αυτό. Η κούραση της ανωδικής πεζοπορίας έχει δώσει τη θέση της στη γαλήνη και την ψυχική ηρεμία, μα και στην δύναμη που αντλείς από το αγιασμένο αυτό βουνό. Ολοκληρώνοντας το προσκύνημα στο παρεκκλήσιο, η θέα από τους μικρούς εξώστες της μονής έρχεται να προσφέρει μία ακόμα ικανοποίηση. Από εδώ φαίνεται ολόκληρη η Ιορδανική έρημος, η κοιλάδα του Ιορδάνη, όπως ονομάζεται. Στο βάθος ξεχωρίζουν τα βουνά που σήμερα ανήκουν στην Ιορδανία. Σε κάποια κορυφή τους, την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο μεγάλος προφήτης Μωυσής παρέδωσε το πνεύμα του, έχοντας δει προηγουμένως από εκεί τη γη της Επαγγελίας. Μπροστά στο Σαραντάρι Όρος απλώνεται μία καταπράσινη έκταση, μία όαση πραγματική μέσα στην έρημο. Πρόκειται για την πόλη της Ιεριχούς. Η Ιεριχώ, λένε οι επιστήμονες, πως είναι η αρχαιότερη κατοικημένη πόλη του κόσμου. Είναι χτισμένη σε μία φυσική όαση μέσα στην έρημο και έχει πλούσια παραγωγή αγαθών καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό το οφείλει στο γεγονός ότι βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από την επιφάνεια της Μεσογείου και έτσι, όχι άδικα, χαρακτηρίζεται ως η πόλη της αιώνιας άνοιξης, αφού σπάνια κάνει την εμφάνισή του στην περιοχή ο χειμώνας. Είναι γνωστή από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και αναφέρεται σε αυτήν. Πρόκειται για την πρώτη πόλη που κατέλαβαν οι Ισραηλίτες, έχοντας περιπλανηθεί για 40 χρόνια στην έρημο. Και εδώ έμεινε ο προφήτης Ελισαίος, μετά την ανάληψη στον ουρανό με το πύρινο άρμα του διδασκάλου του, του προφήτη Ηλία. Με θαυμαστό τρόπο, ύστερα από προσευχή, μετέτρεψε το πικρό νερό της περιοχής σε γλυκό και πόσιμο, και από τότε μέχρι σήμερα η πηγή αυτή ποτίζει ολόκληρη την έφορη έκταση της Ιεριχούς. Ονομάζεται Πηγή του Ελισαίου και παρέχει καθαρό, γάργαρο και άφθονο νερό. Στον ίδιο προφήτη είναι αφιερωμένο και το μοναστήρι που στέκεται στο κέντρο σχεδόν της πόλης. Την πόλη αυτή, αρκετούς αιώνες αργότερα, επισκέφθηκε και ο Κύριος. Κάποτε, φεύγοντας από την Ιεριχώ, θεράπευσε τον τυφλό Βαρτίμεο, που καθόταν στην άκρη του δρόμου παρακαλώντας «Κύριε, ή να αναβλέψω». Μία άλλη φορά, ένας αρχιτελώνης που ζούσε στην πόλη αυτή, όταν έμαθε πως θα ερχόταν ο Κύριος, επιθύμησε να τον δει και ανέβη επί Σικομορέαν. Τη στιγμή όμως που ο Κύριος περνούσε μπροστά από το δέντρο, του είπε «Ζακχαίε, σπεύσας κατάβυθι». Η ευλογημένη συνάντηση είχε μόλις πραγματοποιηθεί και ο Ζακχαίος υποδέχτηκε τον Κύριο στο σπίτι του, προσφέροντας τα μισά υπάρχοντά του στους φτωχούς, αλλά και τα τετραπλάσια σε όσους είχε αδικήσει. Ο Ζακχαίος, που είναι Άγιος της Εκκλησίας μας, ακολούθησε τον Κύριο και έγινε ένας από τους 70 Αποστόλους του. Αυτή ήταν μία μεγάλη μεταστροφή που μας την θυμίζει ο ξηραμένος κορμός εκείνου του δέντρου που φυλάσσεται σήμερα μέσα στο μαρμάρινο προσκυνητάρι. Εδώ, λέει η παράδοση,
ότι είχε ανέβει ο Ζακχαίος για να δει τον Ιησού. Δίπλα στον ξηρό κορμό φύτρωσε από σπόρο του μία μεγάλη και καταπράσινη σικομορέα. Αυτό το παράξενο είδος δηλαδή, με καρπούς σικιάς και φύλωμα που μοιάζει με μουριά. Η σικομορέα του Ζακχαίου δείχνεται μέσα στην αυλή της μονής του προφήτου Ελισαίου και κάθε προσκυνητής νιώθει πως περπατάει αιώνες πίσω. Τότε που κάπου εδώ βάδιζε ο Κύριος και Θεός μας. Στο μεγάλο πλάτωμα που δημιουργείται ανάμεσα στα βουνά της Ιουδαίας και τα όρη της Ιορδανίας, εκτείνεται η περίφημη έρημος του Ιορδάνου ποταμού. Κανένας δεν ξέρει πόσες προσευχές, δάκρυα μετανοίας και ασκητικοί αγώνες έχουν ποτίσει αυτήν την έρημο. Σε κάποια σημεία της δείχνει να έχει βλάστηση, λιγοστή, μα οι συνθήκες που επικρατούν είναι για όλους εμάς τους ανθρώπους του σύγχρονου κόσμου ανυπόφορες. Κι όμως, και εδώ, όπως και στις άλλες περιοχές της ερήμου της Ιουδαίας, ήρθαν ασκητές και αναχωρητές, δημιουργώντας στη συνέχεια σημαντικά μοναστήρια. Ένα από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα μοναστήρια της ερήμου υπήρξε και η λαύρα του Αγίου Γερασίμου. Ο Άγιος Γεράσιμος γεννήθηκε τον 5ο αιώνα και βρέθηκε από τη Μικρά Ασία στην περιοχή αυτή για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής και υπήρξε άριστος πνευματικός καθοδηγητής για εκατοντάδες μοναχούς που βρέθηκαν στην υπακοή του. Τον χαρακτήριζε η αγάπη για ολόκληρη τη δημιουργία και από το συναξάρι του είναι γνωστή η θεραπεία που προσέφερε σε ένα άγριο λιοντάρι, το οποίο και παρέμεινε κοντά του ως πιστός υποτακτικός. Η ιστορία της μονής χάνεται στους αιώνες. Σήμερα, στην περιοχή υψώνεται μεγάλο μοναστήρι, που σύμφωνα με τους μελετητές, πρέπει να είναι χτισμένο στα ερείπια της μονής του Καλαμόνος. Βρισκόταν πολύ κοντά στην μονή του Αγίου Γερασίμου και ήδη από προηγούμενους αιώνες οι δύο μονές ταυτίστηκαν. Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ο τάφος του Αγίου Γερασίμου, διδάσκοντας έτσι ο Άγιος μας την ταπείνωση και μετά το θάνατό του. Επειδή έζησε στην περιοχή αυτή, πήρε την προσωνυμία Ιορδανίτης και το σημερινό μοναστήρι είναι αφιερωμένο στη χάρη του. Η κεντρική εκκλησία της Μονής, που ανακαινίστηκε και κοσμήθηκε με όμορφα ψηφιδωτά, τιμάται επωνόματι του Αγίου. Κάτω από την κεντρική εκκλησία υπάρχει σπήλαιο που έχει διαμορφωθεί σε ευρύχωρο παρεκκλήσιο της Θεοτόκου. Η παράδοση αναφέρει ότι εδώ παρέμειναν μια βραδιά ο Άγιος Ιωσήφ, η Παναγία και ο Κύριος μας ως βρέφος, όταν ύστερα από καθοδήγηση αγγέλου σταλμένο από το Θεό, ο Ιωσήφ παρέλαβε το παιδίον και την μητέραν αυτού και ανεχώρησεν εις Αίγυπτον. Στο σπήλαιο αυτό δεσπόζει στις μέρες μας η εικόνα της στοργικής μητέρας.
ολόκληρη την Ιφίλιο, δεν υπάρχει πιο γνωστός ποταμός. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε ο μεγαλύτερος του κόσμου, ούτε ο ομορφότερος, ούτε ο σημαντικότερος. Είναι όμως ο μοναδικός που έζησε τη φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Ο μοναδικός που άλλαξε ροή και εστράφει εις τα οπίσω, βλέποντας τον ίδιο το δημιουργό του σύμπαντος κόσμου μέσα στα νερά του. Είναι ο Ιορδάνης ποταμός, στις όχθες του οποίου ο Τίμιος Πρόδρομος κήρυσε την έλευση της Βασιλείας των Ουρανών και καλούσε τον κόσμο σε μετάνοια. Και εν εκείνες τες ημέρες ήλθεν ο Ιησούς και ευαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην. Στο μέρος όπου βαπτίστηκε ο Κύριος μας από τον Πρόδρομο, επειδή βρίσκεται στη γραμμή των συνόρων μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας, οι αρχές επιτρέπουν στους προσκυνητές να πηγαίνουν μόνο 2 φορές το χρόνο, παραμονή των Θεοφανίων και Μεγάλη Τρίτη πρωί. Μέχρι και σήμερα είναι ένα στενό και ρηχό σημείο μέσα στην έρημο με λιγοστή βλάστηση. Στην πλευρά που ανήκει στο Ισραήλ υπάρχει το έρημο πλέον, μετά τον πόλεμο του 1967, μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου. Ήταν χτισμένο στο σημείο που υπήρχε αρχαιότατο και ιστορικό μοναστήρι. Μετά τον πόλεμο ερημώθηκε και τα σημάδια από τις οβίδες παραμένουν εμφανή, ενώ ολόκληρη η περιοχή είναι ναρκοθετημένη. Εδώ συγκεντρώνονται τις 2 μέρες που επιτρέπεται από τις αρχές η πρόσβαση χιλιάδες προσκυνητές που κατηφορίζουν μέχρι τον ποταμό. Στην απέναντι όχθη, στην πλευρά της Ιορδανίας, υπάρχει σύγχρονη όμορφη εκκλησία αφιερωμένη στον Πρόδρομο και οι αρχές της χώρας δεν θέτουν κανέναν περιορισμό στους προσκυνητές που μπορούν να επισκεφθούν το μέρος όποτε θελήσουν. Φυσικά, διακαής πόθος όλων των χριστιανών είναι να βρεθούν, να δουν και να αγγίξουν τα νερά του ευλογημένου αυτού ποταμού. Άλλοι έχουν τη συνήθεια να ντύνονται με λευκούς χιτώνες και να μπαίνουν μέσα στο ποτάμι. Συνηθίζουν να αποκαλούν αυτή τους την κίνηση βάπτισμα. Φυσικά δεν πρόκειται περί βαπτίσματος. Το ιερό αυτό σωτηριώδες μυστήριο το λάβαμε προς δόξαν Θεού σε νηπιακή ηλικία. Δεν επαναλαμβάνεται ποτέ, ούτε φυσικά τελείται συμβολικά. Εκείνο όμως που πάντοτε συμβαίνει σε κάθε προσκυνηματική εκδρομή είναι στις όχθες του ευλογημένου ποταμού να τελούμε τον αγιασμό των υδάτων και να λαμβάνουμε αυτή τη σπάνια ευλογία. Να μπορούμε να παίρνουμε μαζί μας αγιασμό από τον Ιορδάνη και να νιώθουμε αυτήν την απερίγραπτη εσωτερική γαλήνη. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητον σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστέρας ευεβαίω του λόγου το ασφαλές, ο επιφάνης Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φώτισας δόξασι.
Το σημείο που καθημερινά συγκεντρώνονται χιλιάδες προσκυνητές για να κάνουν τον αγιασμό τους βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ, δίπλα στη λίμνη της Τιβεριάδας. Ο Ιορδάνης ποταμός πηγάζει από τα όρη της Συρίας και του Λιβάνου. Στη διαδρομή του δημιουργεί τη λίμνη Γενισαρέτ. Συνεχίζει τη ροή του προς τον νότο και εκβάλλει οριστικά στη Νεκρά Θάλασσα. Ο ποταμός αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας. Το νερό του είναι γλυκό, πόσιμο και γεμάτο ζωή, ενώ το συνολικό του μήκος είναι περίπου 200 χιλιόμετρα. Όσο όμως και να τον υπολογίζουμε με τα ανθρώπινα μέτρα, το πνευματικό του μέγεθος παραμένει ανυπολόγιστο. Στο σημείο που ο ευλογημένος και γεμάτος ζωή Ιορδάνης εκβάλλει τα νερά του, δημιουργείται η Νεκρά Θάλασσα. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο και ένα ακόμα αξιοθαύμαστο σημείο του Θεού μας. Η Νεκρά Θάλασσα είναι μία μεγάλη λίμνη 400 περίπου μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Εδώ υπήρχαν οι βιβλικές πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων, που εξαιτίας της ανηθικότητας και της αμαρτωλότητας των κατοίκων τους προκάλεσαν την οργή του Θεού. Εδώ ο ουρανός έβρεξε πυρ και θείον και οι πόλεις αυτές καταποντίστηκαν, δημιουργώντας έτσι τη Μεγάλη Λίμνη. Η ονομασία της μαρτυράει και την ίδια της τη φύση. Στη λίμνη αυτή δεν ζει κανένας οργανισμός. Δεν έχει καθόλου ζωή και το νερό της, που φαίνεται φυσιολογικό, είναι ιδιαίτερα πικρό και περιέχει τεράστιες ποσότητες σε ανόργανα στοιχεία και άλατα. Λόγω της πυκνότητάς του, κανένας ζωντανός οργανισμός δεν μπορεί να βουλιάξει, αλλά αντιθέτως επιπλέει. Τόσους αιώνες μετά την καταστροφή των Σοδόμων, σε πολλά σημεία αναδύεται άφθονο θιάφι, ενώ η απουσία κάθε ίχνου ζωής αποδεικνύει τη φοβερή καταδίκη των μυαρών και ανώσιων πράξεων. Το θαυμαστό είναι πως καθημερινά ο Ιορδάνης εκβάλλει σε αυτήν τόνους καθαρού και γεμάτου ζωή νερού, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να γλυκάνει ούτε ένα τμήμα της. Πολύ κοντά στο σύγχρονο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, στην πόλη της Λίδας, που από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους είχε δημιουργηθεί η χριστιανική κοινότητα, οι προσκυνητές συνηθίζουν να κάνουν μία σύντομη στάση. Εδώ βρίσκεται η ιστορική εκκλησία και η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, αφού από εδώ καταγόταν ο Άγιος και η μητέρα του, ενώ εδώ μετέφεραν και έθαψαν το σεπτό του σκήνομα μετά το μαρτυρικό του τέλος στην Καπαδοκία. Όταν με την άνοδο του Αγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου στον θρόνο απέκτησαν ελευθερία οι χριστιανοί, οι κάτοικοι της Λίδας άνοιξαν τον τάφο του Αγίου, έκαναν την ανακομιδή των λειψάνων του και εγκαινίασαν πάνω από τον τάφο του μεγαλοπρεπή ναό. Ο ναός πέρασε πολλές περιπέτειες και καταστροφές και τους προηγούμενους αιώνες ένα τμήμα του μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Όμως μέχρι και σήμερα ο τάφος του Αγίου παραμένει μέσα στο ναό σε μια μικρή υπόγεια κρύπτη, χαρίζοντας ευλογία σε κάθε προσκυνητή. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται μια άλλη σύγχρονη εβραϊκή πόλη, η Ρέμλη. Πρόκειται για την αρχαία Αρημαθέα, την πατρίδα του Ιωσήφ, που ζήτησε μετά τη Σταύρωση το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτο για να το αποκαθιλώσει. Στην πόλη υπάρχει όμορφο και ιστορικό μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, με την εκκλησία του να έχει ιστορία από τον 8ο αιώνα. Μέσα στην εκκλησία ο προσκυνητής θα θαυμάσει και θα προσκυνήσει μία κολόνα,
ονομάζεται η κολόνα της Χήρας και η ιστορία της αναφέρεται σε παλαιό συναξάρι, την εποχή που γινόταν έρανος για να χτιστεί η εκκλησία του Αγίου. Κάποια ευσεβής χήρα γυναίκα από τη Μικρά Ασία θέλησε να προσφέρει μία κολόνα για την ανοικοδόμηση, αλλά δεν πρόλαβε να την παραδώσει στο πλοίο που θα μετέφερε τα υλικά. Κατά προτροπή του ίδιου του Αγίου, έριξε την κολόνα στη θάλασσα με την επιγραφή «Τεθείτο εις τα δεξιά μέρη του ναού» και με θαυμαστό τρόπο η κολόνα διέπλευσε τη θάλασσα και έφτασε στα παράλια της Αγίας Γης. Μεταφέρθηκε στο ναό του Αγίου και μέχρι σήμερα είναι τοποθετημένη στη δεξιά πλευρά του ναού κάτω από μικρό προσκυνητάρι. Ολοκληρώνοντας κάποιος μέσα σε λίγες μέρες το πρόγραμμα μιας προσκυνηματικής εκδρομής στην Αγία Γη, συχνά έχει λίγο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή του, που τον αφιερώνει συνήθως στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Ίσως οι περισσότεροι, παρασυρώμενοι από μια τουριστική διάθεση, να επιθυμούν να κάνουν κάποιες αγορές αναμνηστικών για τους ίδιους και τους οικείους τους από τα μικρομάγαζα της πόλης. Άλλωστε, όλα τα πλακόστρωτα σοκάκια είναι γεμάτα με κάθε λογής καταστήματα. Μέσα στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων όμως, υπάρχουν και δεκάδες μικρότερα μοναστήρια που χάνονται μέσα στα κτίρια και τα δρομάκια. Πρόκειται για μοναστήρια που κάποτε φιλοξενούσαν εκατοντάδες μοναχούς και μοναχές και που όλα τους έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογη ιστορία και σημαντικά προσκυνήματα. Θέλει πραγματικά διάθεση, αποφασιστικότητα και κόπο για να ανακαλύψεις μερικά συνήθως τα λιγότερο γνωστά από αυτά. Πολύ κοντά στον πανίερο ναό της Αναστάσεως βρίσκεται το γυναικείο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγίας, χτισμένο στον τόπο που λέει η παράδοση ότι η Παναγία άφησε μεγάλη κραυγή, γι' αυτό και ονομάστηκε Μεγάλη Παναγία, όταν είδε τον Κύριό μας στο Σταυρό. Μέσα στο όμορφο καθολικό της Μονής υπάρχει παλαιά θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, αλλά και τμήμα λειψάνων του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου και άλλων Αγίων, καθώς και χειρόγραφο σε μεμβράνη Ευαγγέλιο. Το χειρόγραφο αυτό Ευαγγέλιο έγραψε η Ιωσία Μελάνη, η Ρωμαία, που έζησε ασκητικά σε μικρό σπήλαιο. Το σπήλαιο της Ιωσίας, αλλά και ο τάφος της, δείχνονται σε υπόγειο παρεκκλήσιο μέσα στο μοναστήρι. Ένα άλλο μοναστήρι που δεν ξεχωρίζει σχεδόν καθόλου μέσα στην πόλη είναι αυτό που έχει αφιερωθεί στον Άγιο Χαράλαμπο. Στην όμορφη εκκλησία της Μονής, στο προσκυνητάρι με την εικόνα του Αγίου, υπάρχει τμήμα του Ιερού του Λειψάνου, ενώ στο μοναστήρι φυλάσσεται τμήμα από κείωνα πάνω στον οποίο είχε αναρτηθεί η καταδικαστική σε σταυρικό θάνατο απόφαση του Κυρίου μας. Διαβάζοντας κάποιος το κείμενο εκείνης της απόφασης, έτσι όπως το διασώζει η παράδοση, νιώθει ένα απερίγραπτο δέος. Στο δάπεδο της εκκλησίας υπάρχει και ένας βράχος με σκαλισμένο σημάδι σταυρού, που λέει η παράδοση ότι εδώ ήταν η τελευταία στάση της ανηφορικής πορείας του Κυρίου προς το Γολγοθά. Ακόμα πιο δύσκολο, αν δεν υπάρχει συνοδός για τη διαδρομή, είναι να ανακαλύψεις στα στενά το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα. Μέσα στην εκκλησία της Μονής υπάρχει ο βράχος που στάθηκε ο Κύριός μας όταν 12ετής κήρυξε μέσα στον Ιουδαϊκό ναό και όλοι θαύμασαν τη σοφία του. Η πέτρα αυτή ήταν στο χώρο του ναού του Σολομώντος και μεταφέρθηκε στο μοναστήρι για να προστατευθεί. Ακόμα θα μπορούσε κάποιος να επισκεφτεί τα μοναστήρια της Ειδανάγιας, των Αγίων Θεοδόρων, του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου, του Τιμίου Προδρόμου και άλλα. Μία επίσκεψη στο κεντρικό μοναστήρι, στην έδρα της Αγιοταφικής Αδελφότητας, επιβάλλεται. Είναι αφιερωμένο στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, τους κτήτορες των Παναγίων Προσκυνημάτων. Εφάπτεται με το ναό της Αναστάσεως και το οικοδομικό του σύμπλεγμα περιλαμβάνει και τους χώρους του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Όλοι οι αγιοταφίτες,
οι φύλακες και προστάτες των προσκυνημάτων ανήκουν στην αγιοταφική αδελφότητα και είναι τιμή και καμάρι για το γένος μας η τόσο σπουδαία και ιστορική αυτή αδελφότητα και το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ να είναι ορθόδοξα και ελληνικά, όπως φαίνεται και από τις σημαίες που περήφανες σχηματίζουν στην είσοδο του Πατριαρχείου αλλά και σε όλα τα μοναστήρια μας. Η λευκή σημαία με τον κόκκινο σταυρό είναι η σημαία του Πατριαρχείου. Στο μέσο του σταυρού υπάρχει σύμπλεγμα δύο γραμμάτων, του Φ και του Ταφ, που σημαίνουν φύλακας τάφου. Το μικρό ιστορικό γένος των Ελλήνων, με τα βάσανα και τους κόπους του, με τους καλοθελητές άσπονδους φίλους και τους παντοειδείς εχθρούς, έχει στα χέρια του τα ιερότερα μέρη του κόσμου. Είναι κρίμα να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει και να μην το έχουμε προβάλει για να νιώσουμε ρίγος εθνικής υπερηφάνειας. Το πιο σημαντικό πρόβλημα, πέρα από τη δική μας άγνοια, είναι η έλλειψη ανθρώπων που σημειώνεται εδώ και αρκετές δεκαετίες. Τα μοναστήρια και τα προσκυνήματα, για να συνεχίσουν την πορεία τους, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι με ζήλο, διάθεση προσφοράς και αυτοθυσίας, αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση. Άνθρωποι που αφήνουν τα πάντα στα χέρια του Θεού για να τον διακονήσουν στο μέρος όπου έζησε σαν άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τη δική μας σωτηρία. Πρέπει να ευχηθούμε ο Θεός να στηρίζει την αδελφότητα και να μην επιτρέψει να εκλείψει μέχρι συντελείας του αιώνος. Όταν πια ολοκληρώσει κάποιος το πρόγραμμα του προσκυνήματος στην Αγία Γη, συνειδητοποιεί ότι τα λόγια στερεύουν. Η αλήθεια είναι ότι όσες φορές και αν βρεθεί κάποιος εδώ, πάντα κάτι νέο θα βλέπει, πάντα κάτι διαφορετικό θα μαθαίνει, πάντα θα δακρύζει μπροστά στα προσκυνήματα, σαν να είναι πρώτη φορά. Στην Αγία Γη, όπως και σε ολόκληρο τον κόσμο, συμβαίνουν συχνά θαύματα. Στο οδηπορικό μας δεν αναφερθήκαμε σε αυτά, προτιμώντας να αφιερώσουμε το χρόνο στη σύντομη γνωριμία με τα ευλογημένα μέρη. Το μεγάλο θαύμα της Αγίας Γης είναι αναμφισβήτητα το Άγιο Φως. Στο όρο Σταβόρ συμβαίνει άλλη μία θαυμαστή παρουσία. Νεφέλη φωτεινή το σκεπάζει την ημέρα της μεταμορφώσεως. Αλλά και στον Ιορδάνη παρατηρείται μόνο κατά τον μικρό αγιασμό, την παραμονή των Θεοφανίων, η αντιστροφή των υδάτων. Δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε περαιτέρω. Άλλωστε το θαύμα προϋποθέτει πίστη. Απλώς όλοι εμείς που αξιωθήκαμε από το Θεό να βρεθούμε μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου στο Ναό της Αναστάσεως, λυπόμαστε με όσα δυστυχώς από Έλληνες ακούγονται. Και μάλιστα από Έλληνες που δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να ζήσουν από κοντά αυτά που κατακρίνουν. Το οδηπορικό στην Αγία Γη μας μετατρέπει σε αυτόπτες και αυτοίκοους μάρτυρες του μυστηρίου της Αναστάσεως του εσταυρωμένου Ιησού, που αποτελούσε κατά τον Θείο Παύλο σκάνδαλο για τους Ιουδαίους και μορία για τους Έλληνες. Το οδηπορικό στην Αγία Γη μπορεί να μας ενισχύσει στην πίστη μας, που τα τελευταία χρόνια βάλεται με κάθε λογής ανακαλύψεις και προοδευτικές προσεγγίσεις, από μυστικούς κώδικες και άγνωστα Ευαγγέλια, μέχρι καλά κρυμμένους τάφους με αμαρτωλά μυστικά. Μα πάντοτε αυτό δεν συνέβαινε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το οδηπορικό στην Αγία Γη χαρίζει στις ψυχές μας ένα πρωτόγνωρο σκύρτημα. Τα μέρη αυτά έχουν την ιδιότητα να λυγίζουν και να καθυλώνουν ακόμα και την πιο σκληρή και αδάμαστη ψυχή από το μεγαλείο και τη Θεία Δύναμη που ξεχύνεται από τα Πανάγια προσκυνήματα. Το οδηπορικό μπορεί να γίνει εμπειρία και βίωμα, προσφέροντας ευκαιρία για νέο ξεκίνημα, αναθεώρηση ιδεών, έναρξη έρευνας, αποκάλυψη της αλήθειας, ριζική μεταστροφή. Ο
ολοκληρώνοντας και εμείς το δικό μας οπτικο-ακουστικό οδηπορικό, θα σταθούμε μόνο σε δύο μεγάλες αγιασμένες μορφές που έζησαν στα χρόνια μας στα μέρη αυτά. Σε δύο από τις εκατοντάδες χιλιάδες μορφές Αγίων που έζησαν ανά τους αιώνες εδώ. Μία απλή αναφορά για να νιώσουμε την ευλογία του Θεού μας, που χωρίς χρονικούς περιορισμούς μας χαρίζει Αγίους. Μία από τις πιο σημαντικές μορφές των τελευταίων χρόνων για τους Αγίους Τόπους ήταν ο μακαριστός γέροντας Θεοδόσιος της Βιθανίας, που με τον απλό και ανεπιτίδευτο χαρακτήρα του, αλλά και την ακλόνητη πίστη του, δέχτηκε μεγάλες ευλογίες και πρικίστηκε με σπάνια χαρίσματα από τον Θεό μας. Τον χαρακτήριζε η αδιάκριτη προς όλους αγάπη και η μέχρι αυτοθυσίας προσφορά, και είναι αυτός που έσωσε από βέβαιο και σκληρό θάνατο, παιδάκι τότε, τον διάδοχο και κατοπινό βασιλιά της Ιορδανίας. Για όσους θελήσουν, μπορούν να ανατρέξουν σε σχετική βιβλιογραφία, αλλά και να επισκεφτούν το μοναστήρι, το οποίο ανακαίνισε και θεωρείται κτήτορας του στη Βιθανία. Αυτός ο μακαριστός γέροντας, μαζί με τον πνευματικό της Λαύρας του Αγίου Σάβα, γέροντα Σεραφείμ, είχαν το ιερό καθήκον να εκδίσουν από τα καθολικά άμφια και να ενδύσουν με τα ορθόδοξα το σκήνομα του Αγίου Σάβα το 1965, όταν οι καθολικοί ύστερα από πολλούς αιώνες το επέστρεψαν. Ο γέροντας Σεραφείμ πέρασε σχεδόν 60 χρόνια στο μοναστήρι με άσκηση, αδιάκοπη προσευχή και πολλά δάκρυα. Αγάπησε τον Άγιο Σάβα και αξιώθηκε πολλών χαρισμάτων από το Θεό μας, αλλά και μεγάλων ευλογιών από τον Άγιο. Είναι αυτός που μας πληροφόρησε για τις ζωντανές εμφανίσεις του Αγίου μας, αλλά και αυτός που με την ταπείνωση δίδασκε τους πάντες. Κοιμήθηκε σε ηλικία 103 ετών, στο προσκύνημα που είχε αγαπήσει πάρα πολύ, στο χωριό των Ποιμένων, που ήταν μετόχοι της Λαύρας του Αγίου Σάβα. Ετάφη, όπως όλοι οι Αγιοσαβαΐτες πατέρες, στο μικρό υπόγειο κημητήριο της Μονής, κάτω από την κεντρική αυλή. Την ευχή τους να έχουμε όλοι. Φτάνοντας πλέον η στιγμή να αποχαιρετήσουμε όλους εσάς που τώρα παρακολουθείτε, πραγματικά δεν ξέρουμε τι λόγια να χρησιμοποιήσουμε. Ο Θεός μας αξίωσε όλους να κάνουμε ένα μικρό οδηπορικό στην Αγία Γη. Εσείς το απολαύσατε χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία. Εμείς ταξιδέψαμε στην Αγία Γη, κινηματογραφήσαμε τους πρώτους μήνες του 2008 όλα όσα είδατε, και χρειάστηκε να μελετήσουμε πολύ για να μην υπάρχει κάποιο μελανό ή αμφισβητήσιμο σημείο στην προσπάθειά μας. Για την ολοκλήρωση του έργου συνεργάστηκαν αρκετοί άνθρωποι, ο κάθε ένας στον τομέα του, τεχνική και μουσική, όλοι με καλλιτεχνικές ευαισθησίες και πνευματικές ανησυχίες. Όμως, κάθε ανθρώπινη προσπάθεια είναι ατελής. Μόνος τέλειος είναι ο Θεός μας και σε Αυτόν προσφέρουμε την προσπάθειά μας. Σε όλους εσάς προσφέρουμε το αποτέλεσμα για κρίση. Αν έγινε κάποιο λάθος ή ατέλεια, σας ζητούμε την επίοικια. Όπως σας ζητούμε να προστατεύσετε την προσπάθεια και τον κόπο όλων όσοι συνεργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα, αποφεύγοντας τις χωρίς άδεια αντιγραφές.
Όλο το υλικό είναι πρωτότυπο και θα θέλαμε να το σεβαστείτε. Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε άξιο το προσκύνημά μας στην Αγία Γη, έστω και οπτικό-ακουστικό. Αν σε κάτι μπορεί να σας ωφέλησε η προσπάθεια αυτή, παρακαλούμε να ευχηθείτε στο Θεό για όλους εμάς. Μακάρι ο Θεός που έζησε ως άνθρωπος, σταυρώθηκε στο φρικτό Γολγοθά και αναστήθηκε για τη δική μας σωτηρία, έτσι όπως μας αξίωσε να δούμε την Αγία Γη και την ευλογημένη πόλη της Ιερουσαλήμ, να μας αξιώσει όλους μαζί να ανταμώσουμε και στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αμήν.